τον είδατε έξω τη βροχερό και τη μουντή που είναι η μέρα σήμερα. Αλλά μέσα στα σπίτια σας φαντάζομαι θα έχετε άφθονη ζεστασιά και αυτό το οφείλετε σε εμάς. Μετά από πολλά χρόνια, 7 χρόνια, επιστρέφω πλέον μόνιμα στην πόλη που μεγάλωσα, που ξεκίνησα κλασικό χορό, στη σχολή μου, στη Νέα Σμύρνη πάλι που είχα παλιά. Καταρχήν έφυγα, για όσους δεν το γνωρίζουν, για τον σύντροφό μου. Δεν παντρεύτηκα ποτέ. Κάναμε ένα παιδάκι όταν πλέον έφτασα 35 χρονών. Ο γιος μου είναι 9 χρονών, ο Ανδρέας, η αγάπη μου, η λατρεία μου, η ζωή μου. Πήγαμε στην Καβάλα έτσι ώστε να στηρίξουμε τον μπαμπά που λόγω κρίσης της Ελλάδος τον χτύπησε και εκείνον. Κάτι το οποίο δεν σου κρύβω ότι για μένα δεν ήταν καθόλου ευχάριστο. Ούτε ο τρόπος ζωής στην επαρχία, ούτε η νοοτροπία των ανθρώπων της επαρχίας. Δεν μπορώ αυτό εγώ δεν τον μπορώ αυτό. Και ήταν πολύ με αυτό. Είχες καταλάβει μέσα σου γιατί δεν σε συμπαθούσαν κάποιοι? Τι να σου πω, ίσως έπρεπε να έχω περισσότερα κιλά. Δηλαδή ακουγόταν ότι της Λαμπροπούλου σχολή είναι η μοναδική σχολή που πηγαίνουν καλοντημένοι μπαμπάδες. Δηλαδή ο Χριστός. Δηλαδή θα τρελαθώ. Εγώ τέχνη δίνω, αγάπη στα παιδιά δίνω. Δεν μας τα έφερε όμως η ζωή όπως τα θέλαμε. Ο πατέρας του παιδιού μου έφυγε. Πέθανε πριν 2 χρόνια από ανέβρισμα εγκεφάλου στα 47 του χρόνια. Τον βρήκε ο γιος μου, ξύπνησε να του πει καλημέρα. Τον άκουσε το σπονής που ήταν νοικοκυρά το μικρό, ανέβηκε πάνω, του άνοιξε γιατί είχε πάρει μια κουτάλα και προσπαθούσε να σπάσει τη γυάλινη πόρτα. Στο σχολείο τους ενημέρωσα και του δώσανε βραβείο Ανδρείας και Ψυχραιμίας. Πώς γνωριστήκατε? Εγώ ως personal trainer, λοιπόν, του έκανα personal κάποια στιγμή. Σήμερα σου λείπει? Πολύ, πολύ. Σήμερα ήμουνα στο σχολείο του γιού μου, κάνανε τη γιορτή τους και τον άκουγα το μικρό να λέει το ποίημα του και μου πιάσανε τα κλάματα. Δεν χαρώ, χαιρόμουν, αλλά δεν ήθελα, λέω, το παιδί αυτό δεν θα θέλει να είναι και ο μπαμπάς τώρα εδώ, γιατί μου το ζητάει πολλές φορές. Σήμερα τι κάνεις? Προσπαθώ να βάλω μπροστά τη δουλειά μου πάλι. Κάνεις μαθήματα χορού, έχεις τη δική σου σχολή χορού. Ναι. Μαθήματα κλασικού, σύγχρονου χορού, hip-hop commercial. Έχεις πληγωθεί από συνεργασίες σου? Αυτή τη στιγμή, για να καταλάβεις, υπάρχει μία σχολή με τα δικά μου τα παιδιά, γιατί όχι επειδή έφυγα, επειδή μαγειρεύτηκε αυτό με πολύ αλάτι και πολύ πιπέρι. Ακούγεται ότι όπως άφησα τα παιδιά μου εκείνα τότε στη σχολή μου, στη Νέα Σμύρνη, θα αφήσω και αυτά εδώ και θα φύγω. Λοιπόν, αυτό είναι ανήθικο.